Η Γεωργία Λαγκού είναι στη σύνδεσή μα για να μα πει, Γεωργία, από το στρατηγείο που βρίσκεσαι, τι γίνεται με του υπόλοιπου ανθρώπου που αγνοούνται. Λοιπόν, Πόπι, κυρίε και κύριοι, μέχρι και αυτήν την ώρα είναι 11 οι αγνοούμενοι επιβάτε του βαποριού. Ανάμεσά του και τρει Έλληνε. Δεν έχει ανέβει ευτυχώ ο αριθμό. Πριν από λίγη ώρα, τα στελέχη του λιμενικού σώματο εδώ, οι αξιωματικοί έκαναν το δύσκολο έργο να ενημερώσουν τι οικογένειε των τριών ανθρώπων και να του πούν βέβαια πω οι έρευνε συνεχίζονται. Τώρα, Πόπι, να δούμε λίγο τι ακριβώ συμβαίνει με τι λίστε. Η εταιρεία κάνει λόγο πω υπάρχουν 14 εδώ εμεί οι ελληνικέ αρχέ ξέρουν ότι υπάρχουν 11. Επίση η εταιρεία σε ανακοίνωσή τη λέει πω έχουν διασωθεί Επιβάτε. Κάτι τέτοιο μέχρι αυτήν την ώρα ΠΟΠΗ δεν επιβεβαιώνεται. Σύμφωνα με τι πληροφορίε μα, η εταιρεία δεν έχει επικοινωνήσει μέχρι και αυτήν την ώρα με το Υπουργείο Ναυτιλία. Να πούμε πω ένα από τα σενάρια τι μπορεί να, να, να γίνεται με τι λίστε είναι μπορεί να υπάρχει κάποιο επιβάτη ο οποίο δεν είχε τα νόμιμα έγγραφα, δεν είχε εισιτήριο και να παρίσφρησε στο πλοίο και έτσι να μην έχει γίνει η καταγραφή. Να υπενθυμίσω πω στου 270. 88 διασωθέντες υπάρχει και ένα άτομο το οποίο δεν είναι στις επίσημες λίστες. Ένα άλλο ερώτημα από που τίθενται είναι γιατί φωτιά δεν έχει σβήσει ακόμα. Πριν από λίγες ώρες ρημουλκά έφτασαν με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. Να πούμε πως μετά από 13 ώρες η φωτιά μένεται, οι εκρήξεις είναι απανοτές, υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Είδαμε και από τα βίντεο των συναδέλφων πως έχουν λιώσει ακόμα ακόμα και τα σίδερα, ακόμα και οι λαμαρίνες. Να πούμε πως στο γκαράζ υπήρχαν 153 φορτηγά, νταλίκες. Τι σημαίνει αυτό. Κάποια από αυτά είναι κάποια από αυτά βέβαια είναι γεμάτο με καύσιμα. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το έργο. Τώρα, Υπάρχει λες ερώτημα, τουλάχιστον ένα φορτηγό γεμάτο πολύ. καύσιμα στον γκαράζ του πλοίου έτσι. Τουλάχιστον ένα φορτηγό. Βεβαίως και, Βεβαίω, Πόπη και γι' αυτό είναι και συνεχίσει οι εκρήξει που, που είναι αυτή τη στιγμή α, στο σημείο. Τώρα, να δούμε πιο πιθανόν, σύμφωνα με τι ε, πρώτε πληροφορίε, διότι είναι πολύ νωρί ακόμα για να έχουμε πλήρη εικόνα. Βέβαια, ο Υπουργό Ναυτιλία, ο κύριο Πλακιωτάκη, έχει δώσει ήδη εδώ και κάποιε ώρε εντολή να, να διενεργηθούν τα αίτια όλου αυτού του ατυχήματο. Να Άλυσε. δούμε τώρα τι μπορεί να προκάλεσε όλη αυτή τη, τη φωτιά, όλη αυτή τη πυρκαγιά. Μάλιστα. Στον καράζ υπάρχουν φορτηγά, οχήματα, υπάρχουν ταλίκε στα οποία τα ψυγεία του, τα καλώδια του συνδέονται με πηγέ του πλοίου. και σύμφωνα με Μπορεί με να έγινε κάτι λοιπόν από τα φορτηγά σενάρια... αυτά, Γεωργία, θα αφήσουμε να έγινε, και τι αρχέ να, να κάνουν να όλη την έρευνα. Κύκλωμα.